Η επιχείρηση έρευνας και απεγκλωβισμού ατόμων στον τόπο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στην είσοδο της κοιλάδας των Τεμπών παραμένει σε εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή, οι προσπάθειες έρευνας των πυροσβεστικών δυνάμεων έχουν επικεντρωθεί στα δύο πρώτα βαγόνια της επιβατικής αμαξοστοιχίας που έχουν ανασηκωθεί με τη βοήθεια γερανοφόρων οχημάτων. Ο επιβεβαιωμένος αριθμός των νεκρών παραμένει στους 32, ενώ για νοσηλεία σε νοσοκομεία παραμένουν 53 τραυματίες. Δίνω το λόγο στην εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας. Οι οικοί και οι συγγενείς των επιβατών της αμαξοστοιχίας της Hellenic Train που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα-Θεσσαλονίκη μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 2410-6831-75 και 76 της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας προκειμένου να πάρουν πληροφορίες για τους επιβάτες που μετακινήθηκαν με ασφάλεια στη Θεσσαλονίκη καθώς και για όσους έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία. Επαναλαμβάνω τους τηλεφωνικούς αριθμούς 2410-6831-75 και 76. Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας έχει ξεκινήσει η διαδικασία αναγνώρισης και ταυτοποίησης των θυμάτων, όπου επισημαίνεται ότι υπάρχει αριθμός νεκρών, για την οριστική αναγνώριση των οποίων θα πρέπει να πραγματοποιηθεί διαδικασία βιολογικής ταυτοποίησης. Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση.